Εδώ και 30 μήνες που ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, στην αρχή πιστεύαμε ότι δεν μπορούσε κανένας να διανοηθεί βέβαια ότι αυτό εδώ θα διαρκέσει 30 μήνες. Γι' αυτό και στην αρχή ήμασταν λίγο εφησυχασμένοι από την άποψη ότι okay, έγινε μια ζημιά, κάπου όπου να είναι θα αποκατασταθεί, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Πέσαμε και μέσα στην πανδημία που όλα πήγανε λίγο με ρυθμούς χελώνας. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει δικαιολογία για την τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Συνεχώς και εγώ και με ενοχλήσεις και στην Δημοτική Αρχή και στους εκπροσώπους πίεζα και ρωτούσα τι πρόκειται να γίνει, δεν λάβανα σαφή απάντηση. Μεγάλη εβδομάδα το Πάσχα ήρθε ο Δήμαρχος να μας κάνει μια ενημέρωση και ουσιαστικά να μας ανακοινώσει ότι το έργο ξεκινάει, όλα πήγανε κατευχήν, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, αλλά λύθηκαν και πάει να ξεκινήσει το έργο, μέσα στον Ιούνιο θα εγκατασταθεί ο εργολάβος και όλα θα πάνε καλά. Πέρασε ο Ιούνιος, πέρασε και ο Ιούλιος, πέρασε και ο Αύγουστος και ενώ λέγαμε ότι μάλλον λόγω καλοκαιριού ας πούμε καθυστερούν όλα αυτά, έρχεται ο Σεπτέμβριος, τέλη Σεπτεμβρίου νομίζω περίπου, ανακοινώνεται η απόφαση από το Ελεκτικό Συνέδριο, από ένα θεσμό φορέα της Αθήνας, δεν ξέρω, που διαχειρίζεται τα δημόσια έργα, ότι απορρίπτει όλο το σχέδιο, όλη τη μελέτη και όλη την προεργασία που έκανε ο Δήμος και πρέπει να πάμε ξανά από την αρχή, επειδή δεν αναγνωρίζει το έργο σαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επειδή δεν αποκαθίσταται δηλαδή ουσιαστικά μια πάγια ζημιά, αλλά πάει να γίνει ένα νέο έργο υποδομής. Οπότε δεν μπορεί να μπει σε έκτακτη ανάγκη, οπότε πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή διαγωνισμός. Και αυτό το πράγμα καθυστερεί, ξεκινάει από την αρχή ουσιαστικά όλη η διαδικασία. Πάλι καλά που υπάρχουν οι μελέτες, δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει, αλλά εμείς σαν επαγγελματίες έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ακρίβεια εδώ στη χώρα εδώ και πόσους μήνες, το ενεργειακό, τα καύσιμα. Και σαν μικροί επαγγελματίες έχουμε δυσβάσταχτο πρόβλημα με όλο αυτό. Ταυτόχρονα έρχεται και αυτό το πρόβλημα που μας μειώνει πάρα πολύ την πελατεία, γιατί ήταν δύο χωριά συνδεδεμένα και είχαν εμπορικούς δεσμούς πάρα πολύ δυνατούς. Εμείς ψωνίζαμε από το πλαγιάρι ψώνιζε από εμάς. Τώρα πλέον επειδή υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι δύσκολοι και που δημιουργούν προβλήματα στα οχήματα, χαλάνε αμάξια, είναι στενή επικίνδυνη σε ατυχήματα και όλα αυτά, πολλοί αποφεύγουν να κάνουν αυτό το δρομολόγιο.